Τι δούμε κι αυτοί, όπως θα τα δούμε και όλα με υπομονή και ηρεμία και χωρίς τα φώτα πάνω μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη μαρτυρία. Πες μου τώρα. Θέλω να σας μεταφέρω τα όσα ακραία βίωσαν συγγενικά μου πρόσωπα με τη μητέρα των παιδιών από την Πάτρα. Πριν τον τωρινό της σύζυγο, είχε γνωρίσει το γιο τους, που τότε ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Θα ήταν 20-21 χρονών, πριν μια δεκαετία περίπου. Τι είχε συμβεί? Εγώ ανήκω στα σώματα ασφαλείας. Αντιμετωπίζω πολλές δυσκολίες στη δουλειά μου και αρκετά περίεργα. Αυτά όμως που συνέβησαν τότε είναι βγαλμένα από ταινία. Τι εννοείτε? Όταν γνωρίστηκαν με το γιο του συγγενή μου, εκείνος διένει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αφού κάποιο μέλος της οικογένειάς του νοσούσε σοβαρά από καρκίνο. Για να είναι μαζί του η γυναίκα αυτή, έφτασε στο σημείο να τους λέει ότι είναι βαριά άρρωστη. Έλεγε πολλά ψέματα. Από τι υποστήριζε ότι πάσχει? Έλεγε ότι πεθαίνει, ότι έχει καρκίνο και θέλει τη στοργή και την αγάπη του για όση ζωή της μένει. Μετά ισχυρίστηκε ότι έχει κάποιο γονιδιακό πρόβλημα. Ύστερα είπε ότι αν την αφήσει θα αυτοκτονήσει. Μας ανακάτεψε όλους, όμως δεν θέλω να πω το πώς. Όλα αυτά τα έλεγε και σε μένα που έτυχε να την γνωρίσω και στην αρχή την πίστεψα. Έχει μεγάλη πειθό. Μετά συνέβη κάτι πολύ σοβαρό και αντιληφθήκαμε ότι δεν έπασχε από την αρρώστια που έλεγε. Δοξάζω το Θεό που ο δικός μας τελείωσε άμεσα μαζί της γιατί θα είχε μπλέξει πολύ άσχημα. Είμαστε στη διάθεση των αρχών, αν μας ζητήσουν να καταθέσουμε όλες τις λεπτομέρειες που πιστέψτε με προκαλούν ανατριχίλα. Συγγνώμη, δεν μπορώ εδώ να μην μιλήσω. Πριν 4 μέρες ανέβασα ένα βίντεο στο YouTube για το σύνδρομο Μίνχάουζεν και μάλιστα είπα ότι όταν, πολλές φορές έχω συναντήσει και εγώ στο γραφείο μου οι γυναίκες για να χειραγωγήσουν συναισθηματικά τον σύντροφο ή έναν επίδοξο σύντροφο λένε συνήθως ότι έχουν καρκίνο. Δεν κάνω βέβαια διάγνωση, αλλά υπάρχει και το σύνδρομο Μίνχάουζεν για την προσώπου που κάνουν στα παιδιά τους το κακό. Θέλετε να παρουσιάζουν αυτά. Βλέπετε περιστατικά όπου γυναίκες εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο για να είναι κοντά. Για να χειραγωγήσουν και να κερδίσουν την αγάπη κάποιου. Βέβαια δεν μπορούν να κερδίσουν έτσι την αγάπη κάποιου και κερδίζουν τη λύπηση που πολλές φορές μοιάζει με αγάπη. Μπορείς αυτό να σημαίνει ότι εδώ στην υποσυνδεδεμένη. Δεν κάνω διάγνωση. Απλά πραγματικά πριν 3 μέρες έλεγα ακριβώς γι' αυτό και έμεινα εκπλήκτη. Απλά επειδή ακούγονται διάφορα, σας είπα φιλτράρουμε τα πάντα. Εδώ όμως. Υπάρχει μια μαρτυρία σοβαρή, είναι στη διάθεση των αρχών. Νομίζω ότι έχουν, δεν ξέρω αν έχουν καταθέσει ήδη. Δεν συνδέονται οι περιπτώσεις. Δεν συνδέονται οι περιπτώσεις. Αλλά εδώ εντάξει, τώρα και αυτό είναι ιδιαίτερο. Ας πούμε ότι. Ξέρω εγώ, εντάξει. Είναι ένας χειριστικός τρόπος συμπεριφοράς. Λέω και πάλι, είναι και η λεπτή θέση μας και από αυτή την εκπομπή που είναι εκπομπή έρευνας. Τι να απλώσεις, τι να μαζεύσεις, πού να πας, τι να κάνεις. Αλλά δεν μπορεί να κλείσει και τα αυτιά σου εντελώς σε κάποιες μαρτυρίες όταν προέρχονται από σοβαρούς χώρους, τους οποίους έχεις ελέγξει. Έτσι. Εγώ δεν αμφισβητώ τη μαρτυρία, θα πρέπει όμως να. Τον άνθρωπο, επειδή τυχαίνει και να τον ξέρω, είναι σοβαρός αξιωματικός στα σώματα ασφαλείας από όπου προέρχεται. Η μαρτυρία του είναι, και δεν μιλάει έτσι, έχει κάτι στα χέρια του συγκεκριμένο πάλι. Πρέπει και να την ακούσουμε. Εντάξει, δεν μπορεί να μην τα ακούσει κι αυτό. Να επικεντρώσουμε σε στοιχεία τα οποία μπορούν να μας δώσουν άμεσα τη λύση σε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μια μαρτυρία. Είναι σημαντικό το ότι τίθεται και στη διάθεση των αρχών οι μάρτυρες. Βεβαίως. Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.